Για την χειρότερη κυβέρνηση, την χειρότερη στιγμή για τη χώρα, έκανε λόγο ο τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, από τα Γιάννενα, αποδίδοντας την οικονομική κρίση λόγω της ακρίβειας των ανατιμήσεων και του πληθωρισμού στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, ο κ. Χαρίτσης απέδωσε στην κυβέρνηση όχι μόνο ανικανότητα να αντιμετωπίσει την κρίση αυτή, αλλά έλλειψη βούλησης. Τα πράγματα λοιπόν είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Θεωρούμε ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής από την κυβέρνηση Μητσοτάκη θα έχει καταστροφικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία. Είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη την οποία πληρώνει αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός. Και μόνη διέξοδος βεβαίως σε όλο αυτό το αδιέξοδο είναι η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Γι' αυτό εμείς έχουμε ζητήσει εκλογές, να υπάρξει δημοκρατική διέξοδος και βεβαίως να υπάρξει δυνατότητα με τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση που θα έχει και τη βούληση αλλά και το σχέδιο για να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές συνέπειες όλων αυτών των κρίσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Η κυβέρνηση έχει, για να σας δώσω ένα παράδειγμα μόνο, πολλές φορές έχει μιλήσει για μέτρα τα οποία θα ανακουφίσουν την κοινωνία. Αυτό το οποίο έχει κάνει όμως είναι με την πολιτική της να εμβαθύνει και να πολλαπλασιάσει τις επιπτώσεις αυτής της κρίσης. Κοιτάξτε, πέρα από την επικοινωνιακή διαχείριση τελικά υπάρχει πάντα η πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δείχνει ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία όχι μόνο δεν μπορεί αλλά δεν θέλει κιόλας να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Γιατί είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι βαθιά νεοφιλελεύθερη, δεν πιστεύει στην κρατική παρέμβαση στην οικονομία και είναι και μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ στενά συνδεδεμένη με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζω, στη Βουλή, ήδη από τον περασμένο Μάρτιο, είχε μιλήσει για φορολόγηση 90% των υπερκερδών των επιχειρήσεων ενέργειας. Όσο την είδατε αυτή τη φορολόγηση εσείς, την είδαμε κι εμείς. Η οποία βεβαίως υποτίθεται θα γυρνούσε, και όπως έχει γίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, θα γυρνούσε μετά στην κοινωνία ως ενίσχυση. Δεν είναι λοιπόν ζήτημα ευνηδιασμού σε καμία περίπτωση, είναι ζήτημα βούλησης και σχεδίου. Έχουμε μια κυβέρνηση, αν θέλετε, έχουμε την χειρότερη κυβέρνηση, τη χειρότερη δυνατή στιγμή, γιατί έχουμε μια σκληρά νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, η οποία έχει αντιμετωπίσει αυτή την κρίση ως ευκαιρία και έχει αφήσει μια ολόκληρη κοινωνία εκτεθειμένη στις επιπτώσεις αυτού του πρωτοφανούς κύματος ακρίβειας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, με αφορμή την ομιλία του σε εκδήλωση που διοργανώνει η Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στην κρίση πληθωρισμού και την έκρηξη ακρίβειας σε ενέργεια, τρόφιμα, στέγαση και καύσιμα, τονίζοντας πως είναι μια κρίση που παίρνει πρωτοφανή χαρακτηριστικά που διαλύει την κοινωνική συνοχή και υπονομεύει κάθε αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απέναντι στην έκρηξη των τιμών και την καθήλωση του διαθέσιμου εισοδήματος, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, βασίζονται στο τρίπτυχο στήριξη, ελάφρυνση και ρύθμιση, όπως ανέλησε ο κ. Χαρίτσης. Στήριξη σημαίνει πρωτίστως στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Δεν μπορούν οι πολίτες να αντιμετωπίσουν αυτήν την κρίση αν δεν στηριχτεί το εισόδημά τους. Και εδώ η πρότασή μας είναι πάρα πολύ σαφής. Είναι μια πρόταση την οποία έχουμε διατυπώσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Είναι μια πρόταση η οποία έχει υλοποιηθεί, αντίστοιχη πρόταση, από τις περισσότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή, από τη Γαλλία, από την Ισπανία, από τη Γερμανία, και είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ. Μια αύξηση η οποία θα συμπαρασύρει και τα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια και θα δώσει μια πολύ σημαντική ανάσα στους εργαζόμενους, θα δώσει μια πολύ σημαντική ανάσα στην κοινωνική πλειοψηφία που πλήττεται με τόσο βάναυσο τρόπο από αυτή την κρίση. Δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο, η ελάφρυνση. Και εδώ εμείς έχουμε μιλήσει για πολύ συγκεκριμένες, στοχευμένες παρεμβάσεις ελάφρυνσης φορολογικών υποχρεώσεων που συνδέονται με τον πυρήνα ακριβώς του προβλήματος. Καταθέσαμε δύο φορές τροπολογία στη Βουλή, ήδη από τον περασμένο Σεπτέμβριο του 2021, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτερα επιτρεπτά ευρωπαϊκά επίπεδα. Υπενθυμίζω ότι 18 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 έχουν ήδη υλοποιήσει αντίστοιχο μέτρο, ενώ είναι η ίδια η Κομισιόν η οποία στο γνωστό toolkit, την εργαλειοθήκη την οποία έχει αποστείλει στα κράτη-μέλη με συστάσεις για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η ενεργειακή κρίση, ένα από τα ζητήματα που βάζει είναι ακριβώς η μείωση αυτών των φορολογικών υποχρεώσεων, που θα έδιναν πραγματική ανάσα στις σημερινές συνθήκες
στην πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Και βεβαίως, συναφές με αυτό είναι και η μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα, βασικά είδη διατροφής, στα οποία εντοπίζονται αυτή τη στιγμή υπέρογγες αυξήσεις. Αυτά θα ήταν μέτρα, επαναλαμβάνω, εντός των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας, βάσει της δημοσιονομικής κατάστασης η οποία υπάρχει σήμερα και βάσει βεβαίως συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών. Γιατί τι έχει κάνει η κυβέρνηση? Αρνείται, για να φέρω ένα παράδειγμα μόνο, να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, άρα να στηρίξει νοικοκυριά, να στηρίξει αγρότες, να στηρίξει επιχειρήσεις, να στηρίξει εργαζόμενους. Ένα μέτρο το οποίο θα στήχιζε 1,5 δισεκατομμύριο σε ετήσια βάση. Και την ίδια στιγμή προχώρησε στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης μέσα σε αυτές τις συνθήκες της κρίσης, η οποία έχει σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κόστος 75 δισεκατομμύρια για 50 χρόνια, μεσοσταθμικά δηλαδή 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο. Ισόπωση επιβάρηση. Αντί λοιπόν να τα δώσει, για να το πω πολύ απλά, η κυβέρνηση για να ελαφρύνει τους πολίτες, τα δίνει ακριβώς σε μια αντιμεταρρύθμιση, αντικοινωνική αντιμεταρρύθμιση, η οποία ωφελεί συγκεκριμένα funds, εγχώρια και διεθνή, τα οποία θα καρποθούν βεβαίως τα ωφέλη της ιδιωτικοποίησης επικουρικής ασφάλισης. Και τρίτο, μίλησα για τη στήριξη, για την ελάφρυνση, τρίτο βασικός πυλώνας αυτής της προγραμματικής μας πρότασης, κατά τη γνώμη μου και ο πιο σημαντικός, και αυτός ο οποίος δείχνει και την τεράστια ιδεολογική μας απόσταση από τη Νέα Δημοκρατία, είναι το ζήτημα της ρύθμισης. Εδώ, ειδικά στο ενεργειακό τομέα, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν δεν σταματήσει η κερδοσκοπία, αν δεν μπει ένα φρένο σε όλη αυτή την εσχροκέρδεια την οποία πληρώνει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία, δεν πρόκειται να υπάρξει ουσιαστική στήριξη και ελάφρυνση της κοινωνίας. Νομίζει η κυβέρνηση ή επιχειρεί να παρουσιάσει ότι έτσι είναι η πραγματικότητα, ότι με το Power Pass και με το Fuel Pass θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Οι πολίτες ήδη έχουν δει τι σημαίνει αυτή η εξαπάτηση. Τον πρώην Υπουργό καλωσόρισαν ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Σάββας Δημητριάδης και η βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη. Η σημερινή μας παρέμβαση και πολιτική συγκέντρωση εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την επαφή μας με τους πολίτες, την κοινωνία και της παρουσίας της πολιτικής και των θέσεών μας απέναντι στην ακραία νεοφιλελεύθερη και οπισθοδρομική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία διευρύνει τις ανισότητες, παραχωρεί τα πάντα στους λίγους και ισχυρούς, υπονομεύοντας το μέλλον της χώρας. Η ακρίβεια πλήττει το εισόδημα των εργαζομένων, επαγγελματιών, συνταξιούχων, αγροτών. Για πολλούς συμπολίτες μας δεν φτάνει ο μισθός για το πρώτο δεκαήμερο. Η ελληνική κοινωνία στην κυριολεξία ασφικτιά. Και όλα αυτά έχουν την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Επομένως, η συνεισφορά του ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη χρονική περίοδο, αλλά και στην παρούσα, κατά τη γνώμη μου, που η κοινωνία περνάει μια πολύ μεγάλη και βαριά κρίση με την ακρίβεια και τον ενεργειακό αρμαγεδόνα, είναι πάρα πολύ σημαντική και σταματώ εδώ, δίνοντας τον λόγο στον Αλέξη τον Χαρίτση, ο οποίος θα αναφερθεί και στην επίσκεψη την οποία ήδη έχουμε πάει στην ΔΕΗ και την σημασία της και τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη μέρα, αλλά και σε όλα αυτά τα μέτρα για την ακρίβεια που πλώς έχουμε προτείνει και απορρίπτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε έτοιμοι και θα το ακούσετε για την επόμενη μέρα, για την πολιτική αλλαγή, για μια νέα κυβέρνηση δημοκρατική υπέρ των συμφερόντων της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας και της νέας γενιάς, βάζοντας σαν σημαντική προμετωπίδα την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος αλλά και του περιβάλλοντος. Καθόλου τυχαία, όπως σημείωσε ο κύριος Χαρίτσης, ξεκίνησε την επίσκεψή του στα Γιάννενα από το κατάστημα της ΔΕΗ, όπου συναντήθηκε με εργαζόμενους και στελέχη της εταιρείας. Από τη ΔΕΗ, για εμάς έχει τεράστια πολιτική σημασία το θέμα της ΔΕΗ. Νομίζω ότι πλέον κάθε Έλληνας πολίτης έχει αντιληφθεί ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη να προχωρήσει στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες της πρωτοφανούς ενεργειακής κρίσης, έχει στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά στην ελληνική κοινωνία. Είναι λοιπόν για εμάς ζήτημα πάρα πολύ κρίσιμο να συζητήσουμε με τους εργαζόμενους, να συζητήσουμε με τους ανθρώπους εδώ της διοίκησης για τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, για το γεγονός ότι το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά και για τις επιχειρήσεις, αλλά και βεβαίως να παρουσιάσουμε και τη δική μας δέσμευση ότι η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού από την επόμενη προοδευτική κυβέρνηση μετά την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές θα ξαναγίνει δημόσια, θα αποκτήσει τον κοινοφελή ρόλο
που πρέπει να έχει και θα στηρίξει την ελληνική οικονομία σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες.